Να ευχηθώ δύναμη, υγεία, καλούς αγώνες. Είμαστε εδώ τη 14η μέρα της ηρωικής απεργίας σας που έχει κάνει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, και στέλνει μήνυμα. Μήνυμα αντίστασης, αγώνα, μήνυμα νίκης. Ότι τα δίκαια αιτήματα, γιατί αυτός ο αγώνας ο δικός σας είναι δίκαιος, όπως και άλλων εργαζομένων στην υπόλοιπη χώρα, όπως οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, όπως και αλλού, δίκαιος αγώνας και ήδη είστε νικητές. Είστε συνεχιστές μιας μεγάλης πείρας αγώνων των πατεράδων και των παππούδων σας, των πατεράδων και των παππούδων μας και εδώ σε αυτή την περιοχή, όσοι θυμόμαστε παλιότεροι, γιατί έχουμε και κάποια ηλικία τώρα, εγώ τουλάχιστον που σας μιλάω, το 1975 ήταν πολυήμερες απεργίες που είχαν κάνει αίσθηση σε όλη την Ελλάδα, πολύμηνες απεργίες. Και βεβαίως το 1977 η μεγάλη απεργία εδώ στην περιοχή των 250 ημερών, με την αντίστοιχη κάτω στη Λάρκο των 116 ημερών, που συνάντησε την καταστολή τότε του αστικού κράτους, αλλά με το κεφάλι ψηλά οι εργαζόμενοι κατάφεραν να έχουν κατακτήσεις, να εξασφαλίσουν κάποια στοιχειώδη δικαιώματα. Και φυσικά είστε ήδη νικητές. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Καταφέρατε και τσαλακώσατε αυτό τον αντεργατικό νόμο για τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Καταφέρατε να μην περάσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση η νέα οργάνωση εργασίας που ήθελε η εταιρεία, που τσακίζει δικαιώματα, τσακίζει στην πραγματικότητα τη ζωή σας, την ψυχική και σωματική υγεία σας. Και μην ακούτε τα διάφορα. Η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες προωθεί και προβάλλει ως μεγάλη κατάκτηση δήθεν τη νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μια ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία οδηγεί σε ακόμα πιο βάρβαρο καθεστώς εργασιακό τους εργαζόμενους, γιατί καταργεί την πενθήμερη εργασία, βάζει τις 9 ώρες δουλειά και μάλιστα τη μία ώρα απλήρωτη, με την αιτιολογία δήθεν ότι η μία ώρα από το 9 ώρο είναι ώρα προετοιμασίας, λέει, για να μπει ο εργάτης στην παραγωγή, άρα πρέπει να είναι απλήρωτος χρόνος, ντροπή τους λέμε εμείς. Ούτε αυτό θα περάσει. Η εργατική τάξη, εσείς είστε η δύναμη, εσείς παράγετε όλο αυτό τον πλούτο και στην εξόρυξη και στη μεταποίηση. Δεν είναι οι κυφήνες, τα παράσιτα που το μόνο που κάνουν είναι να ξεζουμίζουν την εργατική δύναμη για να έχουν αυτοί τα τρελά τους κέρδη. Και βέβαια όλοι ξέρουμε πλέον, είναι γνωστό, έχουν δημοσιευτεί τα στοιχεία ότι η Ελντοράντο το 2023 είχε 1 δισεκατομμύριο δολάρια τζίρο και η μετοχή της εκτοξεύθηκε στο 200%. Την ίδια ώρα στα μεταλλεία εδώ της Ολυμπιάδας υπήρξε για τα 2 τελευταία χρόνια αύξηση της παραγωγής 27% με το ίδιο προσωπικό, που σημαίνει εντατικοποίηση, που σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Αυτή είναι η κοινωνία τους, αυτό είναι το σύστημά τους. Όλα για τις εταιρείες, για τα μεγάλα μονοπόλια, για τις πολυεθνικές και να ξεζουμίζεται ο εργάτης, ο εργαζόμενος, εσείς οι ίδιοι. Και από αυτή τη θέση θέλουμε να πούμε αυτό που πάντα λέγαμε, δηλαδή ότι 2 δρόμοι υπάρχουν. Δεν υπάρχει ανάπτυξη για όλους όπως μας τσαμπουνάνε. Η ανάπτυξη ή θα είναι για τις μεγάλες εταιρείες, τα μονοπόλια,
τους κεφαλαιοκράτες ή θα είναι για τους εργαζόμενους. Και αυτή η ανάπτυξη που κάνουν αυτοί δεν είναι για τον εργαζόμενο λαό. Δεν μπορεί να είναι κερδισμένοι και οι δύο. Κάποιος θα χάνει. Και αυτό που επιδιώκουν και το κράτος και οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες και οι όμιλοι είναι να κερδίζουν αυτοί οι λίγοι, να μην ξέρουν τι έχουν και οι εργάτες να μην μπορούν να περάσουν το μήνα με χαμηλούς μισθούς, με ροκάματα, χωρίς συμβάσεις, με μια σειρά άλλα δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί με αίμα και αγώνες να τα παίρνουν πίσω. Αυτή τη στιγμή είστε νικητές και θα νικήσετε οριστικά και το επόμενο διάστημα με τον μαχητικό αγώνα που εσείς θα αποφασίσετε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και άλλα κόμματα να μιλάνε και να κάνουν πως δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Ξέρουν πάρα πολύ καλά την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ από τον Απρίλη, όπου λέμε τα δίκαια αιτήματά σας, το τι ζητάτε, τι ζητάμε, τι απαιτούμε, τι πρέπει να γίνει, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έρχονται, δεν τα λύνουν, γιατί δεν μπορούν να σας κοιτάξουν καθαρά και στα ίσα στα μάτια. Γιατί είναι τέτοιοι λοποδίτες και απατεώνες. Και είναι οι ίδιοι που καθόρισαν με νόμο 13 ώρες δουλειά με βάση τις οδηγίες της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί ψήφισαν και ανέβασαν τα όρια, κατάργησαν τα όρια της συνταξιοδότησης που ήταν για τους μεταλλορύχους, για τους εργαζόμενους στα μεταλλεία. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι απαξίωσαν, διέλυσαν την επιθεώρηση εργασίας. Με αποτέλεσμα σήμερα, όπως ξέρετε πολύ καλά, να υπάρχουν μόνο 5 υπάλληλοι για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλη τη Μακεδονία, με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, με εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις. Πώς να γίνει ο έλεγχος που δήθεν λένε ότι θα κάνουν? Αυτά τα ζητήματα συμβαίνουν σήμερα. Και σήμερα είναι ο 21ος αιώνας. Ένας αιώνας που έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες. Ιδιαίτερα η χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή η περιοχή με το μεγάλο φυσικό ορυκτό πλούτο. Και υπάρχουν παραγωγικές δυνατότητες, επιστημονικές, τεχνολογικές δυνατότητες τεράστιες για να ζει ο εργαζόμενος με ευημερία, αξιοπρεπώς, να ζει την οικογένειά του, να σπουδάζει τα παιδιά του, να μπορεί να έχει την ιατρική του περίθαλψη δημόσια και δωρεάν, να μπορεί να έχει ελεύθερο χρόνο αρκετό για να ξεκουράζεται, για να βλέπει την οικογένειά του και για να έχει κι άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Υπάρχει αυτός ο πλούτος, υπάρχει τεχνικό, εργατικό, δυναμικό, εξειδικευμένο, είστε εσείς που μπορείτε να λειτουργήσετε την επιχείρηση. Γι' αυτό λέμε εμείς, όπως μας έχετε ακούσει, ο εργάτης, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, ο λαός πρέπει να πάρουν πραγματικά την εξουσία. Αυτοί μόνο μπορεί να σχεδιάσουν κεντρικά και τοπικά, με ένα κεντρικό σχέδιο, κυρίως επιστημονικά επεξεργασμένο με βάση τις δυνατότητες, τα συμφέροντα της πλειοψηφίας όλων των εργαζομένων και όχι για τα συμφέροντα των λίγων καπιταλιστών που είναι οι πραγματικοί ληστές αυτού του πλούτου. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να ξέρετε, το ξέρετε, δεν είστε μόνοι σας. Είναι όλη η εργατική τάξη της Ελλάδας που κοιτάει εδώ, αυτή την περιοχή, που βλέπει και παίρνει δύναμη, εμψυχώνεται από τον αγώνα σας. Είναι εκατοντάδες εργατικά σωματεία πρωτοβάθμια, ομοσπονδίες που είναι στο πλευρό σας. Είναι ταυτόχρονα άλλα λαϊκά στρώματα, οι αγρότες της χώρας μας, οι επαγγελματίες, που κι αυτοί έχουν συμφέρον να στηρίξουν τον αγώνα σας, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Είναι οι νέοι και οι νέες, είναι οι γυναίκες σας, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που είναι στο πλευρό σας. Είμαστε εμείς, είναι το ΚΚΕ. Θα συνεχίσουμε
και μέσα στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και έξω από αυτή, κυρίως εκεί που κρίνονται όλα, εδώ δηλαδή στους δρόμους του αγώνα. Και μην μας λένε διάφοροι να μην λέει δίθεν οι εργαζόμενοι κομματικοποιούν ή πολιτικοποιούν τον αγώνα. Αυτοί οι κυβερνήσεις, αυτά τα κόμματα του συστήματος, οι εταιρείες, η εργοδοσία είναι που έχουν πολιτικά, κομματικά και οικονομικά συμφέροντα ενάντια στους εργαζόμενους. Αυτοί κάνουν την πολιτικοποίηση και την κομματικοποίηση. Εσείς είστε ενωμένοι γιατί πρώτα απ' όλα ανήκετε στην ίδια τάξη. Είστε εργάτες, είστε εργαζόμενοι. Έχετε απέναντί σας ένα ισχυρό αντίπαλο, ένα κράτος, μια εργοδοσία, μια εταιρεία, μια κυβέρνηση, αλλά θα τα καταφέρετε. Εσείς οι ίδιοι θα αποφασίσετε και δεν θα αποφασίσετε με βάση το τι ψήφιζε ή το τι είναι πολιτικά, ιδεολογικά ο καθένας χτες ή προχτές ή τι έκανε, αλλά με βάση το ταξικό σας συμφέρον. Και το συμφέρον σας είναι αυτά τα δίκαια αιτήματα που πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι τους, και η κυβέρνηση και η εργοδοσία και το κράτος, οι πάντες, ότι πρέπει εδώ και τώρα να τα ικανοποιήσουν, γιατί είναι για το συμφέρον του λαού, των εργαζομένων, για το συμφέρον της περιοχής, για το συμφέρον της πατρίδας μας. Με αυτά τα λόγια, με αυτές τις σκέψεις, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την υποδοχή, για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω στη σημερινή σας απεργιακή συγκέντρωση. Δικό σας είναι το ζήτημα, εσείς θα αποφασίσετε. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε για άλλη μια φορά είναι ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, κοντά σας, δίπλα σας, με ανοιχτή γραμμή πάλης και μέσα στη Βουλή και έξω από τα Υπουργεία και στους δρόμους του αγώνα, παντού όπου μας χρειάζεστε, όπου πρέπει να είμαστε. Γιατί αυτό είναι το ΚΚΕ και δεν έρχεται μόνο με τους βουλευτές του προεκλογικά, ούτε με μένα που συνάντησα τα σωματεία σας πριν τις εκλογές, ερχόμαστε και μετεκλογικά. Και αυτό που είπαμε θα το κάνουμε. Τη δύναμη που μας έδωσε ο λαός και από τις ευρωεκλογές και εδώ, να πω στο Δήμο Αριστοτέλη, θα την αξιοποιήσουμε μόνο για το συμφέρον το δικό σας. Για τη δικαίωση των δικών σας αγώνων. Για τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων σας. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Καλούς αγώνες.